Δευτέρα, σήμερα και η εβδομάδα ξεκινά με τα καλύτερα. Δώσε τέρμα μουσική και πάμε να ξεκινήσουμε με τη μία και μοναδική Ρούλα Κορομιλά, που όχι μόνο μας έδειξε το μονόπεδο του αγαπημένου της, αλλά έκανε νομίζω και μία φωτογράφηση που θα συζητηθεί. Γεια σου, Ρούλα. Πώς πήρα το μονόπεδο? Βγήκε λίγο περίεργο. Δεύτερη φορά που κάνω πρόταση για όλη την Κορομιλά. Αγάπη μου, σου πήρε ένα μονόπετρο. Πω, πω, βρε αγάπη μου, δεν ζήτησε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ολόκληρος βράχος. Μενίρ. Ο Νίκος Μουτσινάς εμπνεύστηκε από σένα, Γιώργο μου, και γλέντισε το μεσημέρι της Παρασκευής μπροστά στον καθρέφτη ως άλλος Αδάμ. Κάνω λιάγκα. Κάτσε να παντρευτώ τη Σκορδάνη, να τη χωρίσω. Μισό λεπτό, να μπω μέσα στο ρόλο. Μισό. Πώς περπατάει κιόλας, δεν τον έχω καθόλου. Κάπως είναι και πολύ ψηλός. Κοιτάξτε. Αυτό φαντάζομαι. Τι να πω, ρε, είστε τρελοί. Με ερωτική διάθεση και η Ναταλία Γερμανού όχι μόνο μας αποκάλυψε πώς κοιμάται, αλλά έψαξε να βρει και τι εσόρουχο φοράει ο αγαπημένος συνεργάτης της, Πάνος Χατζηδάκης. Εγώ θα κοιμάμαι πάντα για όλη μου τη ζωή όπως με βολεύει και όπως νιώθω. Πώς δηλαδή? Εμένα μου αρέσουν πολύ, το πιάνω στο χέρι μου, αρχίζουν και ουρλιάζουν, μου αρέσουν πολύ τα κορμάκια. Τα κορμάκια. Τα εσόρουχα είναι σε μας. Εγώ τι φοράω όταν κοιμάμαι? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα δεν φοράω. Κομάντο. Κομάντο. Ναι, παιδιά. Και τώρα δεν φοράω τίποτα, να ξέρεις κομάντο. Παναγία, μια κρυστά μου, παραδείγμα. Ρίξε break, ρίξε break. Να δω, απλώς να δω. Όχι, δεν θέλω να δεις. Εδώ, εδώ. Τώρα τι γίνεται, παιδιά. Την κυνηγάει να δει το εσώρο. Βάλε με στο παράθυρο. Φοράω. Δεν φοράει. Και ενώ η Κατερίνα Καινούριου έκανε βόλτες στο Παρίσι, ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυπτε τι συμβαίνει με τις τηλεφωνικές της Κατερίνας Καινούριου. Μία κυρία βρέθηκε να λέει τα ίδια λόγια και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος. Γεια σου, Νικολάκη, με τα ωραία σου. Εγώ είχα ένα σχέση με ένα αγόρι περίπου 4 χρόνια και το πηγαίναμε σοβαρά. Όμως δυστυχώς λόγιαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Είχα μια σχέση με ένα αγόρι για περίπου 4 χρόνια και το πηγαίναμε σοβαρά, δηλαδή αραβώνα και γάμο πιο μετά. Όμως εγώ λογάριαζα χωρίς τον ξενοδόχο και συγκεκριμένα χωρίς την πρώτη μου ξαδέλφη. Ωραία. Ξαδέλφη μου λοιπόν, 2 χρόνια πιο μικρή από μένα. Σπούδαζε στην Κρήτη στο Ηράκλειο. Και μετά από 4 χρόνια επέστρεψε εδώ στην Αθήνα. Και τα είχε φτιάξει με το αγόρι μου. Εγώ δεν είχα πάρει παιδιά, είχα πάρει τίποτα. Τίποτα. Τα είχε παράλληλα και με μένα και με εκείνη. Τέλος πάντων, ένα βράδυ, ενώ δεν ήταν να βγω, περίπου μετά από 2 μήνες που είχα χωρίσει με αυτό το παιδί, με έπεισαν οι κολλητές μου και πήγαμε στον Οικονομόπουλο. Και τι να δω, στο απέναντι τραπέζι, κατά τύχη, βουνό με βουνό δεσμίγει που λένε, βλέπω την ξαδέλφη μου με τον πρώην μου. Μαζί με μια μεγάλη παρέα, είναι εγκαλιασμένοι και δεν φιλιούνται. Έπαθα σοκ. Η Ζέτα Μακρυπούλια έβαλε φτερό και πούπουλο για να τρελάνει όχι μόνο τους τηλεθεατές, αλλά να το παίξει τι ήταν φωτής τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τι να κάνει, Ζέτα μου, όλα για τα νούμερα. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε και σήμερα. Και για το τέλος, θέλω, κύριε σκηνοθέτα, την Κατερίνα Γκαγκάκη στο παράθυρο, γιατί η Σύση Χριστίδου έχει κάτι να της πει. Αχ, Σύση μου, τώρα που θυμήθηκα, ήμουν κι εγώ εκεί. Και από την ίδια πόρτα δεν βγήκατε ποτέ. Θέλω να σταθώ λίγο, γιατί είπε και η Κατερίνα Γκαγκάκη μέσα στην εβδομάδα, μου το στείλανε ότι ήμασταν, δεν ξέρω, σε εντάσεις. Θα σου πω εγώ που το είδα, ότι κάθε φορά που πηγαίναμε σε break, φεύγατε ο ένας από τη μία πόρτα και ο άλλος από την άλλη πόρτα, υπονοώντας ότι δεν μιλούσατε μεταξύ σας. Ναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί με την Κατερίνα ήμασταν μαζί εκεί. Η χρονιά εκείνη θεωρήθηκε, ας πούμε, και από τα media ότι δεν ήταν η τρελή επιτυχία της χρονιάς. Βέβαια, έκανε 25 άρια, που τα θεωρώ πάρα πολύ αξιοπρεπή νούμερα, αν με ρωτάς. Απλά επειδή απέναντι υπήρχε το πρωινό με τη Φέη και τον Γιώργο, που κάνανε πολύ μεγαλύτερα νούμερα από εμάς, οπότε θεωρήθηκε ότι η δική μας εκπομπή δεν πήγε καλά. Αλλά στην πορεία είδαμε να θεωρούνται επιτυχημένες εκπομπές με πολύ χαμηλότερα νούμερα, ναι, από αυτά. Οπότε εγώ δεν συμφωνώ, ούτε τότε συμφωνούσα.
Παρ' όλα αυτά, όντως, με τον Χρήστο δεν είχαμε χημεία. Ήταν κάτι με το, για το οποίο γελούσαμε και μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν μπορούσε ο ένας να κόψει, ο άλλος να ράψει με τίποτα, ρε παιδί μου, με τίποτα. Ποτέ, μα ποτέ, και μου κάνει και εντύπωση που το λέει Κατερίνα, να το πει κάποιος άλλος που ήταν έξω από το παιχνίδι, να το καταλάβω. Ποτέ, μα ποτέ, δεν τσακωθήκαμε, δεν ανταλλάξαμε κουβέντες, δεν διαφωνήσαμε. Για το περιεχόμενο της εκπομπής, πολύ. Τι είναι αυτά που λέτε? Να κάνω ερώτηση. Εγώ. Ειλικρινά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι πάρα πολύ, που εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν είμαστε φίλοι, ποτέ δεν γίναμε. Αλλά ρε παιδιά, ποτέ ούτε μία φορά υπήρχαν στην εκπομπή διάφορα. Μπορεί να τσακωνόταν άλλοι άνθρωποι μεταξύ τους. Εγώ συγκεκριμένα. Εγώ και ο Χρήστος όμως, ποτέ. Δηλαδή ποτέ ούτε μία κουβέντα, ούτε άσυχτη, τίποτα.